να σταματήσει το λειτουργία των καταστημάτων το απόγευμα. Αυτό το κάνει σε 25 καταστήματα στην Αττική και σε 15 στην επαρχία. Σε όλους τους τουριστικούς μεγάλους προορισμούς, όπως είναι η Ρόδος, η Κέρκυρα κλπ. Και στην Αττική στα μεγάλα καταστήματα, όπως εδώ στην Ηλιούπολη. Αυτό μας είναι από τα μεγαλύτερα καταστήματά μας, είναι σε μια μεγάλη περιοχή. Ο Δήμος εδώ έχει πολύ πιθανότητα μεγάλη έκταση. Δεν αρκούσε το πρωί-απόγευμα που ήταν, χρειάζεται και παραπέρα σημεία, παρά αυτά κλείνει το απόγευμα. Πρώτο το κατάστημα αυτό ξεκίνησε. Ωραίες τεράστιες ήταν εδώ πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια τεράστια υποβάθμιση της εξυπηρέτησης προς τους πολίτες, γιατί το ταχυδρομείο από τη φύση του έργου του έχει ειδική διαχείριση. Έχει αντικείμενα, μικροδέματα, βέματα, συστημένα, πταγές, ταχυδρομικές κλπ. Τα οποία χρειάζονται τον παραλήπτη τον ίδιο για να τα παραλάβει. Το 65% των παραλήπτων του πρωί δεν βρίσκονται στη διεύθυνσή του, γιατί είναι εργαζόμενοι, είτε στις επιχειρήσεις του είτε στις άλλες δουλειές. Το απόγευμα ήταν η εξυπηρέτηση. Άρα το ταχυδρομείο εξ αντικειμένου θέλει την απογευματική λειτουργία, το διαβριμένο ωράριο, σε επέκταση και πέραν από τα 60 που το έχουμε. Και αυτή ήταν η στρατηγική. Και ανατρέπεται όλη αυτή η στρατηγική. Αυτό τώρα γίνεται σε βάρος και των πολιτών και των επιχειρήσεων και της τουριστικής κίνησης της εξυπηρέτησης που έχουμε τώρα και υπέρ τρίτων άλλων. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και ποιος είναι ο λόγος ο οποίος κλείνουν αυτά τα εργαστήρια.